εναλλακτική και μυστηριώδης, η Σάμο Θράκη, παρόλο που δεν είναι μεγάλη, κρύβει αμέτρητα μυστικά. Όσοι την επισκέπτονται, αισθάνονται μόνο μιας, την ενέργεια του νησιού και ένα μυστήριο που σε καλεί να τη γνωρίσεις. Αυτό δεν ισχύει για να τα αγαπήσεις, πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να το ψάξεις ο ίδιος, πρέπει να ερευνήσεις, να το ερευνήσεις, πρέπει να βιώσεις ορισμένα πράγματα. Εάν μείνεις ένα χρόνο εδώ, δεν ξενφεύγεις. Πραγματικά, και αυτό το βγάζουν και οι άνθρωποι, γιατί κάθε άνθρωπο που συναντάς έχει μια εσωτερική ηρεμία που στη μεταδίδει. Δεν είναι όπως, ας πούμε, ξέρω, πες Αθήνα, που τρέχεις και όλοι τρέχουν, οπότε άμα πηγαίνεις σε πιο αργά είσαι εμπόδιος σε αυτούς που πάνε γρήγορα. Εδώ είναι το αντίθετο, άμα πας εσύ γρήγορα είσαι εμπόδιος σε αυτούς που πάνε αργά. Στα θερμά της Αμοθράκης υπάρχουν οι αματικές πηγές γνωστές από τους βυζαντινούς χρόνους. Το καλοκαίρι, το καφενείο στην πλατεία του χωριού γίνεται τόπος συνάντησης ντόπιων και επισκεπτών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα έρθει εδώ στο νησί της Αμοθράκης και δεν θα κάτσει εδώ στο καφενείο στα θέρμα. Είναι το πρώτο καφενείο που βλέπει κανείς ανεβαίνοντας στην ανηφόρα. Πρώτον, είναι αρκετά μεγάλο μαγαζί και έτσι μπορεί και εξυπηρετεί αρκετό κόσμο, και αυτό που το κάνει αλλιώτικο είναι η πολυμορφία του. Από τη μία μεριά κάθονται οι γιαγιάδες που έρχονται από τα μπάνια τα ζεστά, τα ιαματικά δίπλα. Από την άλλη, νεαροί που πίνουν το ουζάκι του, το τσιπουράκι του στο μεσημέρι. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν στο ποτάμι, αυτοκίνητα δεν έχουμε πολλά κλπ. Και έτσι είναι ένα μέρος που μαζεύει διάφορο κόσμο και αυτό είναι το όμορφο της υπόθεσης. Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο αναβλύζει από μόνο του σε πολλά σημεία που σχηματίζει αυτές τις βάθρες γούρνες, όπου έρχεται ο κόσμος εξωτερικά, έχει αυτή την υπέροχη θέα. Σήμα κατά τεθέν της Αμοθράκης είναι οι βάθρες. Μικρές ορεινές λιμνούλες που δημιουργούνται από τους καταράκτες σε δεκάδες γωνιές του νησιού. Κυριολεκτικά είναι αμέτρητες. Κατερίνα, με λίγο μόλις περπάτημα, λίγα μέτρα, μπορούμε να φτάσουμε στους πρώτους καταράκτες. Είμαστε στο παράδεισο. Είμαστε στο παράδεισο. Ναι. Είναι πραγματικά παράδεισος. Άμα κοιτάξουμε γύρω-γύρω, είμαστε μέσα στα δέντρα. Φαντάζομαι ότι και το καλοκαίρι του ζεστούς μήνες η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή από ό,τι στην παραλία. Σίγουρα, ναι. Εδώ είναι ανάσα δροσιά. Έρχονται άνθρωποι, κατασκηνώνουν εδώ πέρα, κάνουν τα μπάνια τους. Είναι μέρος μαγικό. Επιτρέπεται εδώ πέρα η ελεύθερη κατασκήνωση ή το αφήνουμε λίγο πολύ, γιατί υπάρχει πλέον μια παράδοση στο νησί, ο κόσμος έρχεται να κατασκηνώσει εδώ πέρα, να κάνει μπάνια μέσα στις βάθρες? Έρχονται, το κάνουν, λίγο τους κυνηγάνε, λίγο το επιτρέπουμε και κάπως έτσι μένει η ισορροπία. Αν θα θέλαμε τώρα να συνεχίσουμε πιο πάνω, να δούμε πιο δύσβατα σημεία. Υπάρχει δυσκολία, υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σκοινιά, τι θα κάνουμε? Όχι, εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται σκοινιά, θέλει λίγο προσοχή στο σκαρφάλωμα. Εδώ πάει λίγο απότομα πλέον το μονοπάτι για να ανέβει. Δηλαδή, εδώ το μονοπάτι πού ακριβώς βρίσκεται? Εδώ ούτε καν θα το βλέπεις. Μπορείς να ανέβεις από εδώ, δεξιά, αριστερά πάνω, ή από εκεί, από τη δεξιά πλευρά φεύγουν πάνω στις βάθρες. Αν δεν το γνωρίζεις το μονοπάτι, θα το βρεις, γιατί εγώ ακόμα δεν το βλέπω το μονοπάτι. Το ανακαλύπτεις. Λένε εδώ πέρα οι κάτοικοι ότι άμα πιεις νερό από εδώ θα μείνεις για πάντα στο νησί. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ λοιπόν τώρα θα δοκιμάσω να πιω λίγο από το νερό. Αν τελικά καταλήξω εδώ στο νησί και δεν βρω δουλειά, θα έρθω σε σένα να δουλέψω. Μια δοκιμή θα μας πείσει. Λοιπόν, δίνεις το μικρόφωνο και... Μόνο σίγουρο είναι ότι είναι δροσερό, έρχεται πάνω από το βουνό. Έχει πάρα πολλά νερά η Σαμοθράκη. Είδαμε και μερικές από τις βάθρες. Ανά 500 μέτρα συναντάς ριάκι που τρέχει και φτάνει στη θάλασσα. Ανεβαίνοντας για την πρωτεύουσα του νησιού, θα συναντήσετε γιδοπρόβατα να βόσκουν ελεύθερα. Η χώρα είναι χτισμένη αμφιαυτικά, ώστε τα σπίτια να μην κόβουν ποτέ τον ήλιο και τη θέα το ένα στο άλλο. Παλιότερα κατοικεί το από πολλές χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες κόσμο εδώ, αλλά τώρα πολλοί έχουν φύγει και πολλοί κάτοικοι μένουν στα χωριά τα βορειοανατολικά, όπως είδατε, ας πούμε, μέσα που είναι μέσα στο πράσινο, μέσα σε αυτές τις όμορφες εικόνες. Προτιμώ εδώ, παντός σε αυτή την περιοχή εδώ στη φύση μέσα. Οπότε μας δίνεται ευκαιρία να ασχοληθούμε και με κάτι, έτσι, με το μπαχτσέι, με τα μπελάκι, με τις ελιές. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Ψάχνω να βρω
πριν φύγω τώρα εδώ από το νησί, φρέσκο ψάρι να φάω. Υπάρχουν, τα πάντα υπάρχουν. Φρέσκα ψάρια βγάζουμε. Απλώς τιμή δεν έχουν και είναι παρατιμή εδώ, αλλά ψάρια φρέσκα υπάρχουν. Εσείς τι ψάρια βγήκατε, θέλετε. Εσείς βγήκατε σήμερα για ψαριά. Πώς δεν βγήκανε, στη δουλειά είμαστε. Δηλαδή τώρα, αν εγώ πάω απέναντι εδώ στις ψαροταβέρνες στο λιμάνι, θα βρω να φάω. Πώς δεν θα βρεις, θα βρεις. Έρχομαι από απέναντι από τον κύριο Σπύρο, τον ψαρά. Μάλιστα. Μου είπε ότι θα έρθω τώρα απέναντι εδώ στα μαγαζιά να φάω φρέσκο ψάρι. Βεβαίως, βεβαίως. Φρεσκότατο. Εσύ τώρα τι φτιάχνετε στο τηγάνι? Εγώ φτιάχνω κάτι κολλιούς, κάτι μπακαλιάρους, εδώ κάτι διάφορα έτσι ψαράκια, ντόπια, φρέσκα. Οπότε επισκέπτης που θα έρθει στο νησί να είναι σίγουρος ότι θα φάει το ψάρι του φρέσκο? Βεβαίως, σίγουρα, σίγουρα, 100%. Φεύγοντας από τη Σαμοθράκη, βρεθήκαμε στην Αλεξανδρούπολη με το χαρακτηριστικό της Φάρο. Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την πόλη, βρίσκονται οι προστατευμένες περιοχές του Δέλτα του Εύρου και του δάσους της Δαδιάς. Λιγότερο γνωστό είναι το απολυσιμένο δάσος Λευκή. Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δέντρο 40 εκατομμυρίων ετών. 40 εκατομμυρίων ετών, μάλιστα. Αυτός ήταν ένας κορμός. Ναι. Και πλέον έχει πετρώσει τώρα ο κορμός. Αυτό ήταν ξύλο και με τις διεργασίες που γίνονται είναι πολύ μακροχρόνια αυτό, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν ξύλο και τώρα έγινε πέτρα. Αυτό σημαίνει απολυθώθηκε. Έχει πάρει την μορφή, έχει την μορφή του ξύλου, αλλά έχει το βάρος της πέτρας. Έχει γίνει σαν βράχος. Κράτησε ένα να δεις πως είναι. Όπα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό είναι ένα κομμάτι ξύλου. Φανταστείτε ότι ένα τέτοιο κομμάτι ξύλου θα μπορούσαμε να το βάλουμε στη σόπα μας. Είναι κάτι λαφρύ. Αυτό είναι ένας βράχος ο οποίος ζυγίζει πάνω από 2-3 κιλά. Η αγωνία όλων και η προσπάθεια είναι τούτο τον τόπο, τον μοναδικό, τον ξεχωριστό, να τον κάνουμε γνωστό. Και πιστεύω ότι όσοι τον επισκεφτούν θα αποζημιωθούν. Πολλοί λένε ότι στον Εύρο δύσκολα εύκολα έρχεσαι, αλλά δύσκολα φεύγεις.